Να συγχαρώ την Επιτροπή και την Πρόεδρό της, την κυρία Λιάπα, το Δέλτα Σίγμα της Κοινοφελούς και το προσωπικό της Φάριος για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν μαζί με τους εθελοντές ώστε το 7ο Καρναβάλι να, από οργανωτική άποψη, να είναι τέλειο, και είμαι βέβαιος ότι χιλιάδες οι Καλαματιανοί και αυτοί που θα έρθουν στην πόλη της Καλαμάτας θα διασκεδάσουν με την ψυχή τους στις ημέρες που έρχονται. Με αποκορύφωμα την Κυριακή, το απόγευμα. Τους καλώ όλους να είναι στην Καλαμάτα, όσους μας βλέπουν και όσους μας ακούν. Το καρναβάλι μας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μακριά από κάθε είδους ακρότητες. Θέλουμε ψυχαγωγία και διασκέδαση να προσφέρουμε και βεβαίως θέλουμε να δώσουμε και μία ένεση, και έχει γίνει αυτό με πολλές εκδηλώσεις, στον επαγγελματικό κόσμο της Καλαμάτας, στην οικονομική ζωή. Είναι και αυτό ένας από τους βασικούς στόχους. Λοιπόν, να μην ξεχάσετε λοιπόν την Κυριακή να έρθετε στην Καλαμάτα, όπου και αν μένετε, όσο μακριά και αν είσαστε, θα περάσετε πανέμορφα στο τριήμερο, και ποτέ κανένας δεν ξεχνάει τις εκδηλώσεις που γίνονται την καθαρή Δευτέρα στην αίθουσα, ένα εκδηλώσεις οι οποίες είναι πανελλήνια γνωστές, μελετημένες από καταξιωμένους λαογράφους. Να ανέβουμε στην αίθουσα, έχουν ληφθεί τα μέτρα την καθαρή Δευτέρα, το μεσημεράκι, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, εκεί θα είναι και η Δημοτική Αστυνομία, ώστε να διευκολύνουμε όλους αυτούς που θα ανέβουν με οχήματα επάνω, για να χαρούν πατροπαράδοτες αποκριάτικες εκδηλώσεις. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι καλή επιτυχία, θα έχουμε πολύ κόσμο, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Του Προέδρου του Συλλόγου Νεοδουσαίων, του κυρίου Μπατσικούρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει, και θα σας διαβάσω αυτό που ήθελε να πει αυτός. Το δρόμενο της Νεόδουσας είναι μια σημαντική εκδήλωση του χωριού μας, και εμείς που καταγόμαστε και ζούμε εκεί δεν θα σταματήσουμε να το πράττουμε, διότι πιστεύουμε πως αν δεν γίνει μια χρονιά δεν θα είναι καλό για το χωριό μας. Όποιος θέλει να επισκεφτεί την αίθουσα την καθαρά Δευτέρα πρέπει να γνωρίζει πως αυτή η γιορτή της φύσης γίνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχει πολλές ιδιαιτερότητες που πρέπει να σεβαστεί ο επισκέπτης. Αυτό που πρέπει όμως να γνωρίζει είναι ότι εκεί δεν πρέπει να έρθει ως τουρίστας αλλά ως συνεορταστής. Ο δρόμος είναι καλός, απλά οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί και όταν φτάνουν στο χωριό μας να παρκάρουν τα οχήματά τους λίγο πιο έξω στο πλάτωμα, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου. Ευχαριστούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και τον Δήμαρχο κύριο Νίκα που κάθε χρόνο στηρίζουν οικονομικά την αγορά των προσφερόμενων Σαρακοστιανών. Χρόνια πολλά σε όλους και το χρόνο. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεοδουσαίων. Θα μου επιτρέψετε. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Με την ευκαιρία να πω δύο πράγματα. Βρίσκομαι εδώ και είμαι στεναχωρημένος. Οφείλω να το καταθέσω. Μία τέτοια εκδήλωση όπως είναι το δρόμενο της Νεόδουσας, που απαντά σε προαιώνια ερωτήματα για την ύπαρξη της ζωής, δεν μπορεί να θεωρείται αποκριάτικη εκδήλωση. Βεβαίως, με όλο το σεβασμό και στους παρευρισκόμενους, αλλά κυρίως το ότι βρίσκομαι στο γραφείο του κυρίου Δημάρχου, καταθέτω με όλη τη σοβαρότητα του ενεργού πολίτη αυτή την άποψη. Το συνέδριο που πρέπει να γίνει για την αίθουσα, και αν βοηθήσει ο Δήμος Καλαμάτας θα γίνει του χρόνου, είναι το μόνο κάλεσμα που πρέπει να γίνεται. Και όχι αυτού του είδους. Θα ήθελα να συμπληρώσω ακόμα ότι με την ευκαιρία της γιορτής της γυναίκας που είναι σήμερα, η γυναίκα η Ιζαμπό, την οποία έχει το καρναβάλι της Καλαμάτας, το αστικό καρναβάλι της Καλαμάτας ως μοντέλο, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, γιατί η Ζαμπό είναι η πιο ταλαιπωρημένη γυναίκα της Καλαμάτας. Σκεφτείτε ότι παντρεύτηκε από 11 χρονό ένα παιδάκι 9 χρονό, χώρισε 3 φορές, ταλαιπωρήθηκε σε όλη της τη ζωή φυλακισμένη και πέθανε 50 χρονό. Αυτή η γυναίκα, όπως και όλες τις γυναίκες που ταλαιπωριούνται και ξυλοφορτώνονται σήμερα και δεν τολμάνε να αντιδράσουν, θα έπρεπε να ήταν η Ζαμπό όχι θέμα του Καλαματιανού Καρναβαλιού, αλλά ένα υπόδειγμα γυναίκας ταλαιπωρημένης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρεις άντρες έθαψε η Ζαμπό. Σήμερα είναι η τελευταία συνέντευξη για το 7ο Καλαματιανό Καρναβάλι και την Κυριακή, με την τελική παρέλαση, τελειώνει ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια
ως μέλος της Καναβαλικής Επιτροπής εγώ τώρα, τότε και τώρα κλείνει ένας κύκλος και βρίσκομαι στη θέση της Προέδρου της Καναβαλικής Επιτροπής. Είμαι πολύ χαρούμενη, διότι η Δημοτική μας Αρχή έκανε το Καλαμαριανό Καρναβάλι θεσμό, κατάφερε να κάνει την Καλαμάτα προορισμό μέσα στο χειμώνα, σε δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας. Στην επόμενη Δημοτική Αρχή παραδίδονται ισχυρές βάσεις ώστε το Καλαμαριανό Καρναβάλι να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκα που με εμπιστεύτηκε, τους συναδέλφους και συνεργάτες μου που με στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια, τους εργαζόμενους της Φάρης και κάποιους άλλους εργαζόμενους του Δήμου οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια, τους εθελοντές που στηρίζουν αφιλοκερδώς το Καλαματιανό Καρναβάλι, δεν θα ονομάσω έναν-έναν γιατί είμαι σίγουρη ότι θα ξεχάσω κάποιους, καθώς και τους καρναβαλιστές οι οποίοι έδειξαν εμπιστοσύνη και σε μένα αλλά και σε όλη την Καρναβαλική Επιτροπή, έτσι ώστε αυτό το τριήμερο της κορύφωσης της αποκριάς, να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αφού φτάσαμε λοιπόν σε αυτή την τελική φάση, το πρόγραμμα θα σας το πει ο κύριος Ηλιόπουλος, γιατί νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα να το πει. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη στήριξη που μας έχετε δώσει στο φετινό καρναβάλι και όλα αυτά τα χρόνια. Είστε πάντα δίπλα μας και μας προβάλλετε την προσπάθειά μας. Ευχαριστώ και εγώ το δήμαρχό μας, τον Παναγιώτη τον Νίκα, και τον Σάκη τον Ηλιόπουλο, ήταν αυτοί που μου πρότειναν ως πρόεδρος της Καλαμάτας να ασχοληθώ με το καρναβάλι. Τα μοναδικά μου 5 χρόνια της θητείας μου, εγώ δεν έχω άλλα χρόνια θητείας. Είμαι και εγώ συγκινημένη γιατί κλείνει ένας κύκλος και εύχομαι στους επόμενους να ό,τι το καλύτερο και με καλύτερες προοπτικές να κάνουν αυτό που, να συνεχίσουν αυτό που κάνουμε εμείς. Στις εκδηλώσεις μας λοιπόν η Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, όπως προείπα, τα τελευταία 5 χρόνια συμβάλλει, πάντα με τη στήριξη του Δήμου, συμβάλλει σε γειτονιές για να, γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, παραδοσιακό γλέντι και διάφορα άλλα δρόμενα. Ξεκινάμε λοιπόν την Καθαρά Δευτέρα στη Μαρίνα της Καλαμάτας, ώρα 11.30, όπου εκεί θα υπάρχουν και οι κυρίες με τη βοήθεια των κυριών των μικρασιατών που θα βοηθήσουν και θα προσφέρουν φαγητά, εδέσματα. Και πάμε και στο άλλο γεγονός, το οποίο είναι για μένα, θεωρώ ότι είναι δικό μου έτσι, επίτευγμα, βοηθώ πάρα πολύ σε αυτό. Είναι στην περιοχή της Ράχης, στις 8 το βραδάκι, δεν έχουμε συγκεκριμένη ώρα, από τις 7 στις 8 ξεκινάει η προσέλευση των κατοίκων. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει φαγητό άφθονο, υπάρχει προσφορά της λαγάνας, άφθονη λαγάνα, παραδοσιακό γλέντι και φυσικά θα απολαύσουμε ένα φαντασμαγορικό γεγονός από δεκάδες αρρώστατα που θα πετάξουν ψηλά στον ουρανό σε συνοδεία με πυροτεχνήματα. Περιμένουμε όλους τους καλαματιανούς αλλά και εμείς να έρθουν σε αυτές τις εκδηλώσεις της Καλαμάτας, Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. Σας ευχαριστώ. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Καρναβαλικής και καλή διασκέδαση να έχουμε στο 7ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα στο τετραήμερο από σήμερα, δηλαδή Παρασκευή μέχρι την Καθαρά Δευτέρα, στην πόλη και στις κοινότητες. Σήμερα στις 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία ο τελικός των παιχνιδιών με τίτλο «Χορεύεται» και θα προσφέρει καρναβαλική μακαρονάδα η Λέσχη Αρχιμαργύρων Ελλάδος. TJ ο Δημήτρης Γιαννακέας και παρουσίαση ο Παναγιώτης Δραγιώτης. Το Σάββατο, 9 Μαρτίου, αύριο δηλαδή στις 7 το απόγευμα, ξεκινάει η νυχτερινή παρέλαση από τη Συμβολή των Οδών Αριστομένους και Μακεδονίας με προορισμό την πλατεία 23 Μαρτίου. Παρουσιαστές θα είναι η Φωτεινή Ψυχίδου, η Άστρη Μαυρέα και ο Σωτήρης Γιουργούντζος και την Τζέις ο Κώστου και ο Τζόρτζε Χατζής. Οι εκδηλώσεις όσον αφορά το καρναβάλι κορυφώνονται την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Θα παρελάσει το συγκρότημα Κρουστών Κουιλόμπο, τα 25 καρναβαλικά πληρώματα, η συνοδεία της πριγκίπισσας Ζαμπό. Θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία, όπου εκεί ο Δήμαρχος θα κηρύξει την τελετή λήξης, τη λήξη δηλαδή του 7ου Καλαματιανού Καρναβαλιού και την έναρξη ουσιαστικά του 8ου. Παρουσιαστής θα είναι για άλλη μια χρονιά κοντά μας ο Χρήστος Φερεντίνος και θα ακολουθήσει η μεγάλη συναυλία με τους Ονειράμα. TJ θα είναι ο Νάσος Παπαδημόπουλος και ο Κλίμεν.
Τώρα, όλες αυτές τις ημέρες της τελευταίας εβδομάδας της αποκριάς πραγματοποιούνται πολλές και σπουδαίες εκδηλώσεις στην πόλη και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες από το Σάββατο μέχρι και την καθαρά Δευτέρα, με αναφορά στην παράδοση εδώ της περιοχής μας, αερόστατα, φωτιές, εδέσματα και βέβαια η κορύφωση όλων των εκδηλώσεων είναι το δρόμονο της Ευετηρίας στην έδωσα την καθαρά Δευτέρα. Εν συντομία να πω ότι πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στη Βέργα, τη Βρωμόβρηση, την Αρτεμισία, την Αλαγωνία, την Έδουσα βέβαια, το Λαδά, τα Λέικα, τη Σπερχογεία, τον Άρη, τον Άμμο, την Ασπροπουλιά, την Άμφια, τον Άγιο Φλόρο, τον Άγριλο, τη Μικρά Μαντίνια, την Εθουρία, την Πολιανή, το Αριοχώρι, τα Αλόνια, την Εθέα και την Σπερχογεία. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα κι εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στο καναβάλι. Η Καναβαλική Επιτροπή αυτή έκλεισε τον κύκλο της. Στο καινούργιο που είναι να έρθει από την επόμενη χρονιά, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Το καναβάλι πια είναι ένας θεσμός για την πόλη μας. Αποτελεί μια κατάκτηση για τους νέους και τις νέες και θα πρέπει να συνεχιστεί και να υποστηριχθεί στον μέγιστο βαθμό.